Παρελθόν, όπως όλα δείχνουν, θα αποτελούν σύμφωνα με τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας οι πανελλήνιες εξετάσεις που δίνουν σε χιλιάδες υποψήφιους κάθε χρόνο το διαβατήριο για την εισαγωγή του στα ΑΕΗ και ΤΕΙ της χώρας. Η ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ το ζητάει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι από τα βασικά αιτήματά της. Το θέμα είναι, εμείς έχουμε επιφυλάξει για το πώς θα εφαρμοστεί αυτό το μέτρο. Μια πολύ καλή κίνηση από το Υπουργείο, διότι αυτή τη στιγμή τα παιδιά κάθε χρόνο είχαν το πρόβλημα ότι ένα μήνα ήταν αποκομμένα από κόσμο, γονείς και τα πάντα. Με αυτό το σύστημα εγώ πιστεύω ότι θα είναι πιο καλό, διότι όλο το χρόνο θα τους δίνει τη δυνατότητα να διαβάζουν και να μην έχουν όλο αυτό το άγχος που έχουν για ένα μήνα. Το σχέδιο που επεξεργάζεται το Υπουργείο προβλέπει την ακύρωση των εξετάσεων, ώστε, όπως ισχυρίζεται, να μετρά μόνο ο βαθμός του απολυτηρίου για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όμως οι νέες ανατροπές που σχεδιάζει επί χάρτου το Υπουργείο βρίσκουν την εκπαιδευτική κοινότητα μουδιασμένη και επιφυλακτική. Εκτός ότι χρειάζονται πολλά κονδύλια, τα οποία φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν διαθέτει, το άλλο ζήτημα είναι για ποιο σκοπό θέλει να το κάνει. Θέλει όντως να χτυπήσει τα φροντιστήρια, κάτι που είναι αθεμητό, ή θέλει απλά να λύσει το πρόβλημα με τις εισαγωγές των μαθητών στα πανεπιστήμια με κάποιον άλλο τρόπο, δηλαδή να μειωθεί ο αριθμός των εισακτέων με κάποιον τρόπο και να μειωθεί και ο αριθμός των μαθητών στο λύκειο. Εμείς αυτό φοβόμαστε. Η Δέσποινα Νικολάου, μιλώντας στη Νέα Τηλεόραση, εξέφρασε τις επιφυλάξεις που διατηρεί, καθώς εκτιμά ότι δεν αποκλείεται στο νέο λύκειο πλέον να γίνεται ένα γερό ξεκαθάρισμα ανάμεσα στους μαθητές. Με το να κάνει τετρατάξιο το γυμνάσιο και διτάξιο το λύκειο, εμείς φοβόμαστε ότι ίσως πολλά παιδιά να εγκαταλείψουν στη διάρκεια του γυμνασίου τις σπουδές τους ή τέλος πάντων να σταματήσουν στο γυμνάσιο και να μην συνεχίσουν. Φοβόμαστε ότι μια από τις βλέψεις του Υπουργείου είναι και αυτή. Δηλαδή να δυσκολέψει τόσο πολύ το λύκειο, ώστε τα παιδιά να μην φτάσουν ποτέ σε αυτή τη σχολική βαθμίδα. Φαίνεται σαν ένα ξεκαθάρισμα, σαν να θέλει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Οι γονείς από την πλευρά τους, που βλέπουν με θετική ματιά τα νέα σχέδια του Υπουργείου, εκτιμούν πως η κατάργηση των πανελλαδικών θα τους ανακουφίσει και οικονομικά. Η οικογένεια θα γλιτώσει κάποια χρήματα από τα προσωπικά της έξοδα που θα δίνει για φροντιστήρια, για προετοιμασία των παιδιών να μπουν στα σχολεία κτλ. Ωστόσο, η πρόεδρος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ρεθύμνου δίνει τη δική της απάντηση στον Νίκο Φίλη σχετικά με τις απόψεις που διατύπωσε ως προς την αναγκαία διδασκαλία του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Ο εμφυλίος υπάρχει στα βιβλία της ιστορίας και του γυμνασίου και του λυκείου γενικής παιδείας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν προλαβαίνουμε να τον διδάξουμε, τουλάχιστον οι πιο πολλοί συνάδελφοι, γιατί η ύλη είναι τεράστια που πρέπει να διδαχτεί. Σκεφτείτε ότι ξεκινάει σχεδόν από πριν τη Γαλλική Επανάσταση και μέσα σε 2 ώρες κάθε εβδομάδα πρέπει να φτάσουμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι αδύνατο. Εμείς το θεωρούμε πολύ βασικό, ένα από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. Αλλά για να διδάξεις το εμφύλιο προϋποθέτει να έχεις διδάξει και άλλα πράγματα πριν, για να μπορέσει να ερμηνεύσει και να καταλάβουν τα παιδιά γιατί καταλήξαμε εκεί. Μέχρι πάντως να ξεκαθαριστεί τι τελικά θα ισχύσει φέτος στα ελληνικά σχολεία, το σίγουρο είναι ότι το πρώτο κουδούνι και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα ηχήσει με εκατοντάδες χαμένες ώρες διδασκαλίας λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών.